Αλήθεια, ποιο είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα? Για να το σκεφτούμε. 192 άνθρωποι διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτό συζητάμε. Και είμαστε στα 2019, όπου υποτίθεται ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει πια σε ανώτερα επίπεδα κοινωνικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτό συζητάμε σήμερα. Ποιος τους το στερεί αυτό το δικαίωμα, ποιος τους εμποδίζει να το απολαύσουν, μα δεν είναι τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τα τώρα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μα δεν είναι τα κόμματα που κυβερνάνε σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ή τα απολυφάδια τους? Δεν έχουν ευθύνες αυτοί δηλαδή? Με βάση ποιανών αλήθεια νόμους αποφασίζουν τα δικαστήρια έτσι ή αλλιώς? Αυτό είναι το ζήτημα που συζητάμε σήμερα και θα πρέπει να το δούμε κατάματα. Γιατί αλήθεια συμπεριφέρονται έτσι στους εργαζόμενους, και μάλιστα στους εργαζόμενους και στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί τους θέλουν εχμάλωτους, γιατί τους θέλουν σκυφτούς, φοβισμένους, ομήρους, να μην διεκδικούν έτσι ώστε να τους εκμεταλλεύονται και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα χωρίς να βγάζουν κιχ οι εργαζόμενοι. Δεν θα τους περάσει όμως. Και για να το σιγουρέψουν αυτό, έρχονται όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που προανέφερα και το κατοχυρώνουν με ένα νόμο μεγαλύτερης νομικής αξίας. Το βάζουν δηλαδή στο ίδιο το Σύνταγμα και στο άρθρο 103, όπου ρητά αναφέρεται ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν μπορούν να γίνουν συμβάσεις αορίστου. Αυτό ψηφίστηκε το 2001. Θέλετε να μάθετε ποιοι το ψήφισαν? Βεβαίως. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν η Νέα Δημοκρατία, τους ακούτε τώρα, και ο συνασπισμός, ο πρόγονος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από ένα μήνα συζητιόταν στη Βουλή η αναθεώρηση του Συντάγματος. Το ΚΚΕ έφερε ακριβώς την πρόταση να αλλάξει αυτό το άρθρο και να μπορούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου να γίνονται συμβάσεις αορίστου. Ποιοι το απέρριψαν? Μα όλοι αυτοί που ψήφισαν το άρθρο 101. Για να βγάζουμε δηλαδή και γενικότερα πολιτικά συμπεράσματα. Κι αν παρόλα αυτά βρεθεί και κανένας δικαστής και μπράβο του και σταθεί στο πλάι των εργαζομένων και τους δικαιώσει και τους δώσει το δικαίωμα στην ελπίδα, έρχονται τότε δήμαρχοι σαν τον κύριο Μπουτάρη για να λένε: καλά ρε, δεν σκέφτεστε αυτούς που δεν έχουν δουλειά? Έτσι θα το κάνουμε. Με έναν τρόπο δηλαδή βρώμικο, θα πω εγώ, πρόστιχο, να βάζουμε άνεργους και εργαζόμενους να τσακώνονται και να φαγώνονται μεταξύ τους, όταν όλοι μαζί πρέπει να ενωθούν και να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αλλά τι να περιμένουμε από ανθρώπους που το 2017, όταν εξελισσόταν η μεγάλη απεργία σας τότε, ήταν ο κύριος Μπουτάρης που οδήγησε απεργία, που οδήγησε στην 3Κ. Μη θα ρείτε ότι θα φέρνανε την 3Κ, ούτε την 3, ούτε την 4, ούτε καμιά κάπα δεν θα φέρνανε. Τη φέρανε κάτω από την πίεση που δεχτήκανε και είναι και πίσω από τις ανάγκες. Τότε ο κύριος Μπουτάρης είχε την ευκαιρία να προσκαλέσει, να κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτες για να αναλάβουν την καθαριότητα. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, δήμαρχε. Δεν τα ξεχνάμε, είναι εδώ γραμμένα και ο καθένας κρίνεται. Επειδή λοιπόν τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, επειδή οι εργαζόμενοι αυτοί δουλεύουν, δεν ξέρω, 3, 4, 5 χρόνια, επειδή είναι απαραίτητοι πια, επειδή η πόλη πρέπει να είναι καθαρή και πρέπει να γίνει ακόμα πιο καθαρή και μπορεί να γίνει, και επειδή βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί και εκείνοι που δεν κέρδισαν στα δικαστήρια έχουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να αποσυρθεί η έφεση που άσκησε ο Δήμος. Ευχαριστώ τον κύριο Βελή.